Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο τρίτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν των Geo Podcast του geopoliticalcyprus.org. Βρίσκομαι εδώ με τον Γιάννη Ιωάννου για να συζητήσουμε τίποτε άλλο, Γιάννη, από την νέα επέμβαση, αν θέλεις, της Τουρκίας στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κλιμάκωση από χθες. Είναι μια κλιμάκωση της υφιστάμενης κρίσης, μιας παρατεταμένης κρίσης που παρακολουθούμε τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2018 με την παρεμπόδιση του γεωτρύπανου της ΕΝΗ. Μπορούμε βεβαίως να πάμε και σε προηγούμενα χρόνια με τις βόλτες που έκανε τον Μπαρμπαρός στην αποκλειστική μας οικονομική ζώνη. Αλλά αυτήν τη φορά έχουμε το γεωτρύπανο Γιαβούς, το δεύτερο γεωτρύπανο της Τουρκίας, το οποίο είναι η δεύτερη του γεώτρηση η οποία διεξάγει αυτήν τη φορά. Η πρώτη ήταν ανατολικά της Κύπρου, κοντά στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Και αυτήν τη φορά την έχουμε και η ειδοποιώς διαφορά αυτής της πρόκλησης ή της παραβίασης είναι ότι έχει πλέον κατέλθει στην οριοθετημένη αποκλειστική μας οικονομική ζώνη και συγκεκριμένα βορείως του οικοπαίδου 7, το οποίο θεωρεί ότι εμπίπτει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μόρφου ή στα τουρκικά όπως την ονομάζουν Γκιουζελγιούρτ. Γκιουζελγιούρτ 1 ονομάστηκε ο γεωτρητικός στόχος. Ναι. Και αφισβητείται το 7 εδώ και χρόνια ως ανίκονη στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Ακριβώς. Μαζί με το 4, το 5, το 6 και κομμάτια αυτών και του ενός. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη των δικών μας με τις δικής της και βεβαίως εκεί λέει ότι εφάπτονται και οι τουρκικοί με την αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα. Είναι οι παραδοσιακές διεκδικήσεις και θέσεις της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Να ξεκινήσω, Γιάννη, λέγοντας έτσι για να εκ των βασικών ότι αποτελεί μια πολύ σοβαρότερη παραβίαση από τις προηγούμενες. Ξεκίνησε βεβαίως από το Μάιο αυτό. Ναι, δεν το λάβαμε τόσο σοβαρά υπόψη όταν δύο γεωτρύπανα ήρθαν και περικύκλωσαν την Κύπρο, γιατί πλέον η πορεία είναι ξεκάθαρη. Ο χρονισμός είναι πολύ ιδιαίτερος, γιατί πρόσφατα το 7 οριστικοποιήθηκε στην κοινοπραξία, στη γαλλοϊταλική κοινοπραξία της Total και της ΕΝΗ. Και αμέσως μετά από αυτό, στις 18 Σεπτεμβρίου, είχε κυκλοφορήσει και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Αξόη, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ουσιαστικά αμφισβητούσε αυτή την ενέργεια στην οποία πρέβει η Κυπριακή Δημοκρατία, ασκώντας πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και λίγο πριν την έλευση του Γιαβούς στο τεμάχιο 7, κυκλοφόρησε και ως έγγραφο σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τον Σινιρλίογλου, το μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ στοχευμένο και πλέον βάζει και σε ποιοτικό επίπεδο, αν θέλεις, την κρίση σε μια άλλη διάσταση, η οποία είναι πραγματικά ακυρωτική του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Η Τουρκία πάντα κάνει τη διπλωματική και την νομικιστική διεργασία και προεργασία πριν προχωρήσει. Μας τα έχει πει άλλωστε και η παρουσίαση του τουρκικού ΙΠΕΞ, η οποία έχει διαρρεύσει, κάνει ξεκάθαρα λόγο για τους στόχους της Τουρκίας και δεν έχουν κρύψει ότι ήθελαν να έρθουν εδώ και καιρόν και στην οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Για κάποιο λόγο, Γιάννη, έχουμε επιλέξει να υποβαθμίζουμε και να υποτιμούμε αυτό το γεγονός. Για κάποιο λόγο, οι εκτιμήσεις μας φαίνεται να είναι πολύ εκτός της πραγματικότητας και να συνοδεύονται από αφηγήματα τα οποία διωγγώνουν καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή έχουμε αποκτήσει μια ανασπίδα προστασίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, είτε λόγω της συμμετοχής των εταιριών, είτε λόγω των κρατών που βρίσκονται πίσω από αυτές, είτε λόγω των τριμερών συνεργασιών τις οποίες έχουμε βαφτίσει συμμαχίες, και αυτά τα πάμε πολλές φορές, μην επαναλαμβανόμαστε. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πούμε ότι νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά πλέον οριστικά, ότι αυτοί οι μύθοι, αυτά τα αφηγήματα ίσως να έχουν καταρρεύσει. Έχουν καταρρεύσει αν επιστρέφει και επέτρεψέ μου, αν θέλει, Ζήνα, να θέσω και μια άλλη διάσταση. Υπήρξε μια συζήτηση για το πώς μπορεί να χειριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία με διπλωματικό τρόπο, μιας και είμαστε ένα μικρό κράτος υποκατοχή, στρατιωτική από το 1974 και είμαστε ένα κράτος που παραδοσιακά ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι η ασπίδα προστασία μας, η διεθνής νομιμότητα, όπως και η
ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπήκαμε στη διαδικασία μόλις το Φατίχ και το Γιαβούς εμφανίστηκαν για έκνομες δραστηριότητες στην Κυπριακή θάλασσα, να δημιουργήσουμε πολιτικό κόστος και οικονομικό κόστος στην Τουρκία. Ορθά μπήκαμε σε μια διαδικασία έκδοσης διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για το προσωπικό που επανδρώνει αυτά τα πλοία και την ίδια στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε κάποιο είδους οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε ένα πράγμα, ότι σε καμία περίπτωση δεν ισοπεδώνεται αυτή η προσέγγιση. Προφανώς. Αλλά η έκδοση ενός εντάλματος σύλληψης δεν είναι το πιστόλι στο τραπέζι. Δεν είναι δηλαδή η χρήση της ισχύος που μπορεί εκεί να προτάξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι η απειλή χρήσης ισχύος. Που όντως ως κάποιο βαθμό κατάφερε να αποτρέψει κάποιες εταιρείες και κάποιους δρόντες από το να βοηθήσουν την TPAO, την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελοειδών. Να θέσει κάποια εμπόδια. Ωστόσο, η Τουρκία μπήκε σε μια διαδικασία, όπως την αποκαλώ εγώ, ιδίων μέσων. Δηλαδή, κατάφερε να βρει και το know-how και το προσωπικό για να επανδρώσει και να προχωρήσει. Όπως τέλος πάντων προχώρησε με αυτές τις γεωτρήσεις. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε και το συμβολισμό, την παρουσία εκεί. Δεν είναι μόνο το αν θα τρυπήσει και θα βρει κάτι. Μα θα έλεγα ότι αυτή είναι και η ουσία. Ακριβώς. Η εργαλειακή χρήση τέλος πάντων αυτή του γκριζαρίσματος και της αμφισβήτησης στην περιοχή. Και το δεύτερο σημείο που πρέπει εδώ να εστιάσουμε είναι ότι στην παρούσα φάση και βλέποντας και τη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, βλέποντας τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, βλέποντας τις εξελίξεις στο Συριακό, την κρίση με το Ιράν, όλα αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα του διεθνούς και περιφερειακού υποσυστήματος, στο οποίο ανήκει και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε μια διαδικασία πρόκλησης πραγματικού οικονομικού κόστους στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση, όπως πολύ ορθά έθιξες, είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα πράγματα κάνουν, αν θέλεις, ένα φαινόμενο υπερχείλησης, κάνουν έτσι spillover στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση. Mm-hmm. Αισθάνομαι, Ζήνωνα, και δεν θέλω να μπούμε σε καμία διαδικασία αυτοαναφορικότητας, ότι βλέπουμε και σε επίπεδο κυβερνητικών χειρισμών και σε επίπεδο κάλυψης αυτών των πραγμάτων από τα ηλεκτρονικά κέντυπα μέσα στην Κύπρο, από τη δημόσια σφαίρα των social media, ακόμα και από τις συζητήσεις που ακούμε στην τοπική μας κοινωνία, ας πούμε, στην κοινότητά μας. Στο καφέ, παντού, περίπτερο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά και απρόσκοπτα με το ενεργειακό μας πρόγραμμα, το οποίο όντως το πράξαμε, γιατί μετά το Φεβρουάριο του 2018 υπήρξαν όντως κάποιες γεωτρήσεις. Ναι, προφανώς. Και άλλες τόσες που ανακοινώθηκαν και δεν έγιναν ή έχουν ανακοινωθεί. Θα γίνουν, ναι. Ωστόσο, αυτό μου θυμίζει σαν να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να μην αντιμετωπίζουμε την πραγματική εικόνα, η οποία πραγματική εικόνα αφορά και τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία στην παρούσα φάση είναι υπερέχουσα. Έχει παραπάνω από ένα σενάριο, αν θέλεις, είτε συνδέουμε τη γεωπολιτική των υδρογραφράκων με την περιοχή, είτε με το Κυπριακό, γιατί είναι και δύο ξεχωριστές εκεί διαστάσεις. Η μία αφορά και την πολιτική ισότητα και το αφήγημα περί αποκλεισμού των Τουρκοκυπρίων, η άλλη αφορά και τα κράτη της περιοχής. Και επί τούτου θα ήταν καλό να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία ουσιαστικά παίζει η Τουρκία και επιδιώκει. Και θα έλεγα ότι είναι τέσσερα, τα οποία αλληλοκαλύπτουν το ένα το άλλο. Το ένα αφορά την κλασική διάσταση ότι είναι win-lose, ας πούμε, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και υπάρχει κάποιο είδους, πώς να σου το πω, επειδή όλο εδώ το τίθεται ένα αμφιβόλο, αμφισβητείται, άρα θα τρυπάτε εσείς, θα τρυπάμε κι εμείς. Ναι. Μια τέτοια διάσταση, ας πούμε. Ναι, ή μια προσέγγιση tit for tat, δηλαδή ακριβώς. Απαντώ σε αυτό που κάνεις εσύ στην κίνηση τη δική σου. Ναι. Ακριβώς. Η οποία, εντωμεταξύ, να πούμε ότι γίνεται αντιληπτή από την Τουρκία. Ακριβώς, ως τέτοια. Ως μια πρόκληση, αν θέλεις, ή την ερμηνεύει τουλάχιστον έτσι. Ακριβώς. Για να δώσει πρόσχημα στις δικές της δράσεις. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε λάθος εμείς κινήσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε, και σωστά το αναφέρεις, ποια είναι η οπτική γωνία από την οποία βλέπει τα πράγματα η Τουρκία ή το πρίσμα μέσα από το οποίο τα ερμηνεύει. Ακριβώς. Ναι. Θα λέγαμε ότι μια δεύτερη διάσταση εδράζεται σε διμερές επίπεδο συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία, το οποίο προϋποθέτει κάποιες διαδικασίες. Εφόσον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα την αναγνωρίσει υπό προϋποθέσεις, με ή χωρίς λύση ή ανεξαρτήτου μορφής λύσης, ας λύσουμε εδώ το πρόβλημά μας και ας κανονίσουμε
το μεταξύ μας θαλάσσια σύνορα. Ναι. Υπάρχει μια τρίτη διάσταση, η οποία ομοιάζει πάρα πολύ με το ίδιο κρυζάρισμα που διαχρονικά κάνει από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το είδαμε σε διάφορες φάσεις κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης με την Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Έγινε η κρίση του 87, έγινε η κρίση των ημιών του 96, ακόμη υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο, υπερτήσεις, κονικές ναι. αερομαχίες, στο οποίο λέει ελάτε και να πάμε σε μια διεθνή επιδιαιτησία ή σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο και να λύσουμε τις διαφορές μας. Και τέταρτον, και εδώ είναι ακριβώς που βλέπουμε και την εργαλειακή χρήση του ίδιου του Κυπριακού και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, αφορά σε μια διαδικασία συνδιαχείρισης και συναπόφασης. Ναι. Που παραπέμπει στη διαδικασία της συνεκμετάλλευσης. Ακριβώς. Το οποίο είναι και ένας στόχος γενικότερος της Τουρκίας, ολιστικός, γιατί υπό διενέργεια ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή δεν μπορούν να την αποκλείσουν. Mm-hmm. Και είναι ο ίδιος στόχος που έχει και για το Αιγαίο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που προκύπτει. Και θέτοντας τη μεγάλη εικόνα, Γιάννη, την οποία νομίζω περιέγραψε σε κάποιο βαθμό, να πούμε ότι αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας πέριξ της Κύπρου και κατ' επέκταση και στο Αιγαίο εμπίπτουν πλέον υπό τη διακυβέρνηση του κόμματος και αναπτύξεις σε έναν ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικό, έναν ευρύτερο όραμα και ένα σχεδιασμό, ο οποίος έχει σκοπό να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη, η οποία κάποια στιγμή θα ήθελε να γίνει και μεγάλη δύναμη, η οποία να μπορεί να ρυθμίζει τις γεωπολιτικές δυναμικές, να μπορεί να θέτει την ατζέντα των συζητήσεων, να μπορεί να έχει λόγο και ρόλο. Και για να καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον ρόλο η Τουρκία, δεν μπορεί να μην συμμετέχει και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς, δεν μπορεί να μην έχει κάποιο λόγο και στο ότι διαμείβεται μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, είτε αυτόν λέγεται ISTMET, είτε λέγονται τερματικά υγροποίησης, είτε λέγονται αγωγή μεταφοράς φυσικού αερίου κ.ο.κ. Θέλει πάση θυσία να αποκτήσει μία θέση σε αυτήν τη συζήτηση. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές βλέπουμε το Ιαβούς και βρίσκεται στην αποκλειστική μας οικονομική ζώνη και το αντιμετωπίζουμε ως κάτι δικό μας. Αλλά ίσως στο πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική στρατηγική, να πρέπει να εντάξουμε στο πλαίσιο της συζήτησης μας και ότι ξέρετε αυτό που γίνεται στην Κύπρο ουσιαστικά απειλεί και άλλους στην περιοχή. Ουσιαστικά θέτει ένα αμφιβόλο μια περιφερειακή γεωπολιτική τάξη η οποία αύριο μεθαύριο θα απειλήσει ενδεχομένως τα συμφέροντα και της Αιγύπτου ή και της Ελλάδας και του Ισραήλ ή θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή και για τα αμερικανικά συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Και θα ήταν καλό ίσως να το προωθούσαμε και ως κάτι τέτοιο, όχι μόνο ως παραβίαση στα δικά μας, που ναι, δηλαδή επίκληση στο αίσθημα δικαίου και στην αδικία που κάνει η Τουρκία σε εμάς, αλλά και ως κάτι που θα συσπυρώσει και άλλους μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω τελικά, σε βάθος χρόνου, δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα από την οριστική και συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Νομίζω, και μια διαδικασία υπό προϋποθέσεις επανέναρξης του διαλόγου. Ναι. Ή αν θέλεις και σε ένα πιο φιλοσοφικό επίπεδο, μια ειλικρινή συζήτηση για το τι πραγματικά θέλουν. Αυτό έχει να κάνει με την πλευρά τη δική μας. Με την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Γιατί ακόμη και αν προσπαθήσουμε και πείσουμε το Κάιρο ή το Τελαβίβ ή την Αθήνα ότι κινδυνεύουμε από τις ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή, αυτό δεν είναι αρκετό όσον αφορά τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Κύπρος εδώ. Όχι, όχι βέβαια. Ακριβώς γιατί είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο οι τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, επειδή στο εν παρόδο βρίσκονται και σε πορεία μερικής αποκατάστασης. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εδώ έχω την αίσθηση ότι εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε κάποιον για το πώς διαμορφώνονται αυτές οι σχέσεις. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο, γιατί είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα στην περιοχή. Και να μην προβάλλουμε τις τουρκικές προκλήσεις και έκνομες ενέργειες, παράνομες ενέργειες στην ΑΟΣ μας ως ένα σημείο ή αντικείμενο το οποίο με κάποιον τρόπο, αν θέλεις, δημιουργεί επιμέρους προβλήματα στις ξεχωριστές σχέσεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό στο τέλος δημιουργεί και την ακριβώς αντίθετη εικόνα και σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσλαμβάνει. Αν μιλήσει κάποιος με κάποιον ξένο διπλωμάτη, θα πει: α, ναι, η Τουρκία, ναι, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ναι, το καταδικάζουμε, αλλά δεν είστε εσείς που παλεύετε πάρα πολλά χρόνια να λύσετε το Κυπριακό και δεν τα καταφέρνετε.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η διάσταση και το βλέπουμε εδώ και σε επίπεδο εσωτερικού πολιτικού αφηγήματος. Σήμερα είχαμε Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Σήμερα Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου. Δεν κατάφεραν τα πολιτικά κόμματα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, στην κυπριακή δημοκρατία, στον de jure κράτος, να έχουν μια ομόφωνη θέση για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Ο καθένας είπε τα τσιτάτα του. Ναι. Και βλέπουμε και μια κριτική η οποία προέρχεται και από, από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να κάνετε τη στρατηγική που εμείς λέμε. Μα βλέπουμε την κυβέρνηση να εφαρμόζει ακριβώς την ίδια στρατηγική, χωρίς αυτά αποτελέσματα. Ναι. Χωρίς τα τρυπάνια να φεύγουν από τη θάλασσα πέριξ της Κύπρου. Mm-hmm. Οπότε εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο και υπάρχει πάλι η συζήτηση αυτή, η συζήτηση περί αυτοεκπληρούμενης προφητείας κάθε φορά που πρέπει να ερμηνεύσουμε ή να αναλύσουμε ή να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική στρατηγική. Ναι. Και φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αδυναμία, διότι πρώτιστα εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ακριβώς. Και αυτό αφορά το κυπριακό. Και κατά δεύτερον, δυστυχώς, η στρατηγική μας και η όποια εξωτερική μας πολιτική θυσιάζεται στο βωμό των μικροκομματικών και των μικροπολιτικών συμφερόντων ή του λαϊκισμού από το όποιον κόμμα και τον όποιον πολιτικό, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να διατηρήσει την πόλωση με τα άλλα κόμματα του πολιτικού συστήματος, απλά για να βγει κάποια στιγμή σωστός, να κατηγορήσει κάποιον άλλον και να έχει πιθανότητες για εκλογή ή επανεκλογή σε κάποιον προεδρικό θόκο. Και νομίζω, Γιάννη, αυτό είναι μια παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος από την αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα δομικό λάθος, μια δομική φύση. Ακριβώς. Αστοχία. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω είναι αυτό που μας εμποδίζει από το να προχωρήσουμε πραγματικά μπροστά. Διότι με αυτόν τον ενεργειακό πρόγραμμα, με αυτόν το άνοιγμα στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία χρόνια, φάνηκε ότι παίρνουμε κάποιες ανάσες, ότι κάνουμε κάποια νέα βήματα. Αλλά βλέπουμε ότι πάλι αυτές οι παθογένειες απλά μας οδηγούν σε νέα αδιέξοδα, χωρίς να λέμε ότι, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, χωρίς να λέμε ότι φταίμε εμείς για την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε, δηλαδή ότι φταίμε εμείς για τις ενέργειες της Τουρκίας. Που φταίμε παραβιάζει για την... κατάφορα το διεθνές δίκαιο, που κινείται με τη λογική της κανονιοφόρου και ούτω καθεξής. Απλά νομίζω ότι σε αυτήν τη χώρα πρέπει να μάθουμε το έτερο νεκάτερο. Καμιά φορά σπέβδουμε να κρίνουμε τον απέναντι, ο οποίος ναι μεν φταίει, αλλά το κάνουμε με μια προσέγγιση από πίεση των δικών μας ευθύνων. Οπότε να αναλάβει αυτός απέναντι τις ευθύνες του, αλλά να αναλάβουμε και εμείς τις δικές μας στον βαθμό που μας αναλογούν, στα σημεία εκείνα που μας αναλογούν. Διότι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε τελικά είναι τους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κανέναν άλλο. Και εκεί νομίζω είναι που θα κρυθούμε. Και εκεί θα κρίνει και ο λαός τις πολιτικές ελίτ. Και εκεί τέλος πάντων θα κριθεί και με αυτό θα αναμετρηθούμε ο καθένας ξεχωριστά. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Φαίνεται ότι το Γιαβούσης θα ανοίγει μέχρι τον Ιανουάριο. Η Ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία έχει ισχύ ως τις 20 Ιανουαρίου. Ακριβώς. Και εδώ θα μπορούσαμε να δούμε και ένα σχήμα πολύ ενδιαφέρον στρατηγικά της Τουρκίας. Ότι υπάρχει ουσιαστικά μία Ναύτεξ στα μέσα Γενάρη, που σημαίνει πρακτικά είναι 3 μήνες. Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, θα μπορούσε να υπάρξει από εκεί και ύστερα ακόμη μία Ναύτεξ, η οποία να μας πηγαίνει ουσιαστικά άλλους 3 μήνες. Δηλαδή, βλέπουμε ένα shift 6 μηνών, η οποία θα μας πάει μέχρι τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Εκεί να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή παραδείγματος ή τέλος πάντων ποια θα είναι η νέα πολιτική συνθήκη στους κόλπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και αυτό το δεύτερο τρίμηνο, που συμπίπτει με το πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς και με την κάθοδο της Total υπολογίζεται εκεί γύρω στα τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου στην Κυπριακή ΑΟΣ, να δούμε περαιτέρω κλιμάκωση. Δηλαδή να δούμε το Γιαβούς να φεύγει από το 7 και να πηγαίνει στο 6, στο 5 ή στο 4, να πηγαίνει στο 3 ή να παραμένει στην περιοχή και το δεύτερο γεωτρύπανο της Τουρκίας, ο Πορθητής, το Φατί, να έρθει στο 3 παραδείγματος. Ναι. Και να έχουμε εκεί μια κατάσταση ολιστικής ακύρωσης του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε αυτόν τον χρονολόγιο, Γιάννη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η κίνηση της Τουρκίας έρχεται πριν από την κάθοδο των εταιριών, δηλαδή τον νέο για τις νέες γεωτρήσεις στην ΑΟΣ, που σημαίνει ότι έχουν προκαταβάλει τα σημεία γεωτρήσεων. Και ενώ εκεί που περιμέναμε να αδειοδοτήσουμε νικόπεδα περισσότερα στην Total, για να βρίσκεται εκεί η Total και ενδεχομένως να αποτελέσει μια αποτρεπτική δύναμη,
οι Τούρκοι δεν παίξαν καθόλου αυτό το παιχνίδι, δεν παίξαν ένα δικό τους παιχνίδι. Και θα πρέπει να δούμε εάν αυτή η κινητικότητα της Τουρκίας έχει κάποιον αντίκτυπο στους υπολογισμούς και στις αποφάσεις των εταιρείων. Και για το πώς θα το διαχειριστούν. Και εδώ υπάρχει και μια δημόσια δέσμευση του Γάλλου Προέδρου, mm-hmm. του Εμμανουέλ Μακρόν, όταν τον επισκέφτηκε ο Ελλαδίτης Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο Παρίσι, που είπε: δεν θα ανεχτούμε παραβίαση στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε εδώ υπάρχει μια σοβαρή δέσμευση, η οποία ή θα επιβεβαιώσει αυτή την πολιτική αποφασιστικότητα ή θα κάνει ακόμη ένα αφήγημα, mm-hmm. που ήταν το αφήγημα, πάμε πίσω στο Φεβρουάριο του 2018, και στο «Η Γαλλία δεν είναι Ιταλία». Μπράβο, ναι. Αν θα καταρρεύσει πανηγυρικά και αυτό το αφήγημα. Ναι. Ας ευχηθούμε να μην καταρρεύσει, αλλά είναι πραγματικά ένα litmus test. Ένα litmus test, δηλαδή ένα κομβικό σημείο. Μια δοκιμή, το δεδομένου και της παρουσίας της Total, ναι. στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όλα τα οικόπεδα είναι Total, Eni, Congas, εντάξει, Nobel το 12 και η Exxon στο Αφροδίτη. Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη παρουσία εξορισμού είναι η Total και η Ναι, ναι. Οπότε έχουμε πολλά να περιμένουμε. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι καλό. Ελπίζουμε όμως κάπως τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα. Θα είμαστε εδώ να τα αναλύουμε, Γιάννη. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο ναι. για την στήριξη στο Geopolitical Cyprus. Να πούμε ότι σαν σήμερα πριν ένα χρόνο Ακριβώς. γύρισαμε το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς Geo Podcast. Ακριβώς. Μετράμε σήμερα νομίζω πάνω από 20, αν δεν κάνω λάθος, επεισόδια. Έτσι έχουμε κλείσει ακριβώς ένα χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Μας δίνετε δύναμη, η υποστήριξή σας, η αναγνωσιμότητα που προσφέρετε και στη σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας και οι θεάσεις στο YouTube και στο Facebook των Geo Podcasts μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε. Η οποιαδήποτε περαιτέρω στήριξη είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε ακόμα μια φορά. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα μας geopoliticalcyprus.org, στο YouTube, στο Twitter, at geopolcy, και στο Instagram πλέον, geopoliticalcyprus. Σας ευχόμαστε έναν καλό υπόλοιπο, να είστε καλά. Γεια σας.